Γεια σας, καλώς ήρθατε στο 5ο επεισόδιο της σειράς Jurassic World Evolution 2. Κάναμε το campaign, έχουμε κάνει ήδη τις 4 πρώτες πίστες και σήμερα πάμε στην τελευταία, την 5η, που λέγεται Καλιφόρνια, γιατί βρίσκεται στην Καλιφόρνια αυτό το map που θα παίξουμε. Σε περίπτωση που γράφει τελευταίο το βίντεο, μην τρομάζετε, θα κάνουμε και άλλα βίντεο Jurassic World Evolution. Απλά θα είναι καινούργια σειρά, θα είναι σειρά στα challenges, στο Chaos Theory. Θα κάνω μικρές σειρές από Jurassic World Evolution. Απλά θέλω να μην είναι μπερδεμένα σαν επεισόδια. Οπότε γενικά μην φρικάρετε, θα έχουμε περισσότερα επεισόδια σύντομα. Οπότε, εγώ πρέπει να πατήσω continue για να συνεχίσουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι ψάχνετε φθηνά παιχνίδια και είναι και γιορτές και θέλετε να πάρετε νέα παιχνιδιά και να παίξετε τώρα, πού θα βρείτε φθηνά παιχνίδια? Μα φυσικά στο χορηγό μας, στο enepa.com. Πέφτει ένα γρήγορο ενημερωτικό βίντεο για την enepa.com και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Θέλεις και εσύ να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, αλλά δεν ξέρεις από πού? Το enepa.com είναι αυτό που ψάχνεις. Το enepa.com είναι ένα αξιόπιστο site που έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς και μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών σε PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, μέχρι και V-Bucks για Fortnite, FIFA Coins και GTA Online Star Cards. Επίσης, πάρα πολύ συχνά τρέχουν απίστευτες προσφορές που κάνουν τα παιχνίδια τους να είναι ακόμα φθηνότερα. Αν θες και εσύ να αγοράσεις φθηνά από Enepa, τσέκαρε τα link στην περιγραφή και μην ξεχάσεις να βάλεις το κωδικό ζήσεις πριν την πληρωμή ώστε να αποκτήσεις 3% επιπλέον έκπτωση στις αγορές σου. Αυτά, πάμε πίσω στο βίντεο. Λοιπόν, και πλέον αφού ξέρεις που θα αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, κάνουμε ήδη το loading, πάμε να παίξουμε στο τελευταίο chapter του campaign, California όπως λέει εδώ πέρα. Είμαστε στο Yosemite National Park, λέει, που έχει πάρα πολλούς δεινοσαύρους σε αυτή την περιοχή. Έχει τεράστια δέντρα, όπως λέει εδώ πέρα, πάρα πολλών εκατομμυρίων, και υπάρχουν και οι δεινόσαυροι, όπως βλέπετε εδώ πέρα, που τρώνε από τα φύλλα. Εδώ θα ήταν η τέλεια περιοχή για να βάλουμε, λέει, δεινοσαύρους. Έχουμε βάλει δεινόσαυρο σε κάθε μέρος της γης, αλλά δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε δουλειά, παιδιά. Πρέπει να χτίσουμε Paleomedical Facility, Expedition Center και Response Facility. Operations. Πάμε να φτιάξουμε για αρχή όπως μας τα ζητάει. Paleomedical Facility. Δεν θα τους χαλάσω εγώ χατήρι. Να το βάλουμε. Ξέρω, θα το βάλουμε εδώ πέρα. Εδώ θα είναι το Paleomedical Facility. Θέλουμε Expedition Center. Βάζω το στην άκρη του map τώρα και ό,τι θέλει ας γίνει. Να τα έχουμε μαζεμένα. Και χρειαζόμαστε και ένα Response Facility. Θα μπει εδώ. Λοιπόν, να φτιάξουμε και τους δρόμους μας. Εννοείται. Δεν έχουμε power, θα το λύσουμε για αυτό το θεματάκι. Λοιπόν, φτιάξαμε τους δρόμους, φτιάχτηκαν για τα κτίρια. Πάμε να φτιάξουμε και το facility που σου ζητάει εδώ πέρα. Να το βάλουμε. Ας το βάλουμε εδώ. Και λογικά όταν φτιαχτεί, τότε θα είναι κομπλέ και τα υπόλοιπα. Γιατί οι δρόμοι? Α, no path, λέει στο arrival point. Arrival point έχει πουθενά, ή πρέπει να φτιάξω δικό μου? Κάτι μου λέει ότι πρέπει να φτιάξω δικό μου, ναι. Πρέπει και εγώ, χωρίς arrival point θα είμαστε. Λοιπόν, το arrival point θα είναι ίσως εδώ πίσω. Χωράει? Μακάρι να χωρούσε, θα ήταν ωραία φάση. Δεν πειράζει, θα είναι εδώ. Εδώ από πίσω το έχουμε βάλει το arrival point. Και τώρα που θα φτιαχτεί, λογικά θα πάρουμε tick σε όλα. Έτσι και έγινε. Πάμε στο επόμενο task που λέει: βάλει στο κατάλογο, λέει, τα άγρια είδη από το Yosemite, χρησιμοποιώντας όχημα για να φωτογραφίσουμε 8 πράγματα. Yosemite. Δεν διαβάζω σωστά την περιοχή από ό,τι κατάλαβα. Την είπα να λιώσω εδώ πέρα. Το αγνοούμε αυτό. Το παραβλέπουμε. Πάει, έφυγε. Σαν να μην το είπα ποτέ λάθος. Λοιπόν, οπότε πάμε να ψάξουμε δεινόσαυρους για να φωτογραφίσουμε. Πού μπορεί να είναι τώρα αυτοί οι δεινόσαυροι? Θα δούμε. Ας πάρουμε τα βουνά εμείς. Βλέπω στο βάθος εκεί πέρα κάτι σημάδια. Να δούμε τι δεινόσαυρος έχει. Ελπίζω μην έχει τίποτα σαρκοφάγα. Να είμαστε ήρεμοι και ωραίοι. Να είμαστε φάση γεια σας. Μικρά ντόντο. Μικρή δηλοφόσαυροι. Ελάτε λίγο να σας βγάλω μια φωτογραφία. Κάτι υπάρχει εδώ κάτω. Να το. Τέτοια ζωάκια θέλω. Τέτοια χαριτωμένα. Ζωάκια της φύσης, τα οποία δεν ξέρω καν αν τράβηξα κάτι. Ναι, κομψόγναθος λέει που τρέχει. Τι δηλώνω εγώ? Ένα, ωραία. Ου, και εδώ υπάρχουν κάποια... αυτά με το κεφάλι, έχω ξεχάσει τις ονομασίες τους. Το πάτσι. Πάτσι κεφαλόσαυρος. Οκ, παίρνουμε και λεφτά από όλο αυτό. 2/8. Οκ, πήραμε και το πάτσι. Υπάκι. Τέλος πάντων, καταλάβετε τι θέλω να πω. Και εγώ πηγαίνω, ελπίζω να μην βρεθώ στα όρια του map. Νομίζω σε αυτό το βουνό έχει γιγαντόσαυρους. Τουλάχιστον στο ARK. Γιατί θυμάμαι εδώ πέρα είχα φτιάξει βάση κάποια στιγμή. Σε ένα τέτοιο βουνό. Γιατί δεν βλέπω τίποτα εδώ, οπότε μάλλον πρέπει να πάω από την άλλη. Φτάσαμε στα όρια. Α, βλέπω και εκεί πέρα κάποιες φωτογραφίες. Για πάμε να δούμε. Εδώ βλέπω και τους πρωταγωνιστές που λένε από πίσω από τα λόγια ότι πόσο περίεργο είναι που είναι ελεύθεροι δεινόσαυροι και δεν τους εχμαλωτίζουμε. Εγώ Jurassic World Evolution παίζω για να τους εκμαλωτίζω, έτσι. Δεν ξέρω τι φάση έχει τώρα με τις φωτογραφίες. Θα το κάνω παρόλα αυτά. Γιατί μου το λέτε. Ωραία, πήραμε και το Parasaur. Όπου εκεί έχει τρικέρατοψ. Έχει
Τρικέρατοπς. Εγώ πλησιάζω, κάνω και λίγο zoom. Α, στην άγρια φύση. Τρικέρατοπς. Μιλάνε μεταξύ τους. Κάνουν socializing. Έχουν πλάκα αυτά τα mini quests που σου βάζει. Τι έχουμε εδώ. Πάλι. Α, όχι. Είναι το στην Κίμολο. Στην Κίμολο. Το νησί. Λοιπόν, όχι, εντάξει. Το αφήνουμε πίσω μας αυτό γιατί δεν ξέρω καν πώς λέγεται. Αυτή τώρα είναι ή βροντόσαυρη ή βραχιόσαυρη. Από τα αγαπημένα μου ζώα, η αλήθεια είναι ότι μικρός ζωγράφισα πάρα πολύ το συγκεκριμένο και επειδή το παιχνίδι με τρολάρει, μου έβαλε απατόσαυρο. Το ξέχασα, οκ. Okay. Είναι ίδια. Τι να κάνουμε, είναι ξαδερφάκια μεταξύ τους. Λογικά, γιατί δεν έχω σπουδάσει και για τους δεινόσαυρους. Από χόμπι ότι ξέρω. Τι κέρατο που βλέπω και εδώ πέρα. Δεν νομίζω να είναι κάτι ιδιαίτερο. Ου, nice. Να σου το κέρατοψ, δεν το ξέρα καν. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Ό,τι μου δείχνει το ARK. Αν το ARK δεν έχει κάποιο δεινόσαυρο, δεν ξέρω καν ότι υπάρχει. Το ARK είναι η κυκλοπαιδιά μου. Μπορεί να έχω δει αρκετά ντοκιμαντέρ, αλλά σαν τις πληροφορίες που έχω πάρει από το ARK γενικότερα, δεν στο δείχνει κανένα ντοκιμαντέρ για κάποιο λόγο. Τουλάχιστον σε ονομασίες. Και νομίζω οι ίδιοι είναι. Έπεσε πάνω μου. Πού πάτε? Πανικοβλημένα όλα. Α, τον Γκαλιμάιμους, που έτρεχε άπειρα στο ARK. Οκ. Το remote capture team λέει πρέπει να σφέρει τους πιο επικίνδυνους δεινόσαυρους. Α, για την ασφάλεια. Οπότε ήρθε η ώρα να φέρουμε τους πιο επικίνδυνους δεινόσαυρους στην δικιά μας εδώ την περιοχή. Είμαι έτοιμος. Για να δούμε. Expedition team. Expedition map. Και βλέπω εδώ υπάρχουν δύο αλόσαυροι. Δηλοφόσαυροι. Χερερασόσαυρη, Μετριακανθόσαυρη, Τρούντον, Κρυολοφόσαυρος και Αλμπερτόσαυρος κοντά στο Σαν Αντώνιο. Οκ, okay, ξεκινάω με αλόσαυρο. Ξεκάθαρα. Βάζουμε μια επιστήμονα να πάει να τσεκάρει και δεν ξέρω αν μπορώ. Δεν μπορώ να βάλω και δεύτερο ταυτόχρονα, οπότε περιμένουμε να γυρίσει αυτή η επιστήμονα. Εγώ προς το παρόν λέω να φτιάξω και ένα κλουβί για αυτό το δεινόσαυρο που θα φέρουμε. Τώρα το πόσο μεγάλη θα είναι, πόσο χώρο χρειάζονται, δεν ξέρω. Θα το βάλω εδώ στην άκρη. Λοιπόν, έχω φτιάξει ένα κουτί εδώ τώρα, δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα. Πόρτα δεν έχω βάλει, θα βάλουμε μια πορτίτσα, ξέρω εγώ, σε ένα σημείο όποιο να είναι. Ας μπει η πόρτα εδώ κάτω. Ωραία. Θα βάλω και ένα research facility, να υπάρχει. Από τώρα τα φτιάχνω εγώ αυτά, να είμαστε έτοιμοι, ώστε όταν έρθουν οι δεινόσαυροι να μην πούμε ότι θέλω δύο λεπτάκια, να είμαι ήδη προετοιμασμένος. Τέλεια. Και να δούμε πώς τους φέραμε. Δύο αλόσαυρους είχε, τους πήραμε και τους δύο. Πήραμε και τους δύο αλόσαυρους εδώ πέρα. Continue. Ωραία. Δεν μου δίνεις δύο λεπτά, πάμε κατευθείαν γιατί, okay, είμαι προετοιμασμένος. Τώρα οι αλόσαυροι θέλουν προσοχή βέβαια, γιατί άμα δεν είναι ευχαριστημένοι μπορεί να τα σπάσουν όλα. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Και σου λέει εδώ στην Καλιφόρνια ότι φτιάξε το πάρκο σου, να φτιάξεις σκορ 3.300 με πολύ επικίνδυνα σαρκοφάγα. Δεν ξέρω πόσους πόντους θα πάρω με τους αλόσαυρους που έρχονται τώρα. Γιατί το βλέπω τα λεφτά μου είναι σε πτώση. Ακουμπάνε κάτω οι αλόσαυροι. Βλέπω την κατσικούλα εδώ προφανώς. Και για να δούμε. Αλόσαυρος. Τρομακτικός. Πρέπει να γίνει status check. Γρήγορα. Πριν τα σπάσουν όλα. Ranger team. Πήγαινε κάνε στο Ranger post το status check. Έχουμε πάρει κάποιο σκόρ εδώ πέρα. Α, χάνουμε χρόνο. Πρέπει να πάμε να ψάξουμε και άλλους δεινόσαυρους από το map. Αλμπερτόσαυρος από το Σαν Αντώνιο που λέγαμε. Για να δούμε τώρα εδώ, γιατί βλέπω θέλει αρκετά requirements. Θα πάει αυτός εδώ. Φαίνεται καλός δεινόσαυρος. Επικίνδυνος. Κοιτάξτε εδώ, σαν κροκόδυλος βγαίνει έξω από τη λίμνη. Ωραία, πήραμε αυτά που θέλουμε. Πάμε να φτιάξουμε το environment, γιατί αυτή τη στιγμή μας ζητάει forest, γιατί forest δεν έχουμε. Πάμε να βάλουμε forest. Θα μπει εδώ. Βλέπετε, ό,τι επηρεάζει όλο το κλουβί, οπότε οπουδήποτε βάλουμε εδώ πέρα επηρεάζεται, εκτός από τη γωνία, όπως δείχνει. Forest το φτάσαμε εκεί που πρέπει, οπότε λογικά ο αλόσαυρος είναι 100% από comfort. Μια χαρά. Και επειδή όπου να θα έρθει κι άλλος δεινόσαυρος, πρέπει δίπλα του να βάλουμε καινούριο κλουβί. Δεν ξέρω τώρα αν τα κλουβιά που φτιάχνουν είναι αρκετά τετράγωνα και ουσιαστικά είναι λίγο ξενέρωτα. Μ' αρέσει να υπάρχει αυτή η τάξη σαν OCD. Δεν θέλω να είμαστε... να είναι περίεργα τα κλουβιά μου. Να πηγαίνουν έτσι.
όπως η λίμνη, ας πούμε, θέλω να είναι τετράγωνα τα κλουβιά, έτσι, μ' αρέσει περισσότερο. Μπορεί να πειραματιστώ κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά όχι προς το παρόν. Και όπου να είναι, από ό,τι βλέπω εδώ στο εικονίδιο, θα βγάλει το transmission, οπότε ο Αλμπερτό Σαυρός, ο οποίος φαίνεται να έχει μεγάλα φρύδια, είναι έτσι πολύ, πολύ θυμωμένος. Τον πήραμε παρόλα αυτά και πάμε να τον τηλεμεταφέρουμε εδώ. Ή απλά να τον μεταφέρουμε γενικότερα. Και όσο γίνεται αυτό, εμείς πάμε κατευθείαν στο Expedition Map για να φέρουμε 6 δηλοφόσαυρους. Θα φτιάξουμε και ένα κλουβί για 6 δηλοφόσαυρους. Οκ, τον βάζω να πάει αυτός. Ας φτιάξω και ένα staff center εδώ μεταξύ μου. Ο λόγος είναι ότι θέλω να ξεκουράσω κάποιους από τους τύπους που πάνε να βρούνε, τους επιστήμονες που πάνε να μας φέρουν καινούργιους δεινόσαυρους. Λοιπόν, κατεβαίνει εδώ ο φίλος μας, ο νέος δεινόσαυρος. Πάω εγώ λίγο στο Ranger Team να του βάλω task. Ό,τι θέλω, σε παρακαλώ πολύ, έλα εδώ να τον προσέχεις. Χρειάζεται συνέχεια status check. Και εδώ η κατσικούλα μαζί με τον νέο Αλμπερτόσαυρο που πρώτη φορά τον ακούω. Και κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Oh, nice. Χτυπάει και ένα τηλέφωνο εν τω μεταξύ. Δεν ξέρω, είναι το δικό μου, είναι του παιχνιδιού. Ο Αλμπερτόσαυρος έχει τηλέφωνο. Θα δω τα χέρια του. Ναι, και εσύ είναι. Λοιπόν, φαίνεται αρκετά τρομακτικός. Καλός είναι. Μόλις κλείσω το βίντεο, πάω Google, θέλω να μάθω πράγματα. Γιατί εντάξει, έχουμε δει και τους αλόσαυρους. Εξίσου καλή, βέβαια τα φρύδια τους αυτούς είναι προς τα πάνω, έχουν κάτι botox, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Λοιπόν, μέχρι να γίνει το status check, θέλω λίγο να πάμε εδώ, φτιάχτηκε το staff, facility. Δεν είναι, τι λέει στους scientists, δεν υπάρχει control center. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα για το δικό μου πάρκο. Θα φτιάξουμε τώρα ένα control center. Βέβαια ήρθαν οι 6 δηλοφόσαυροι, θα μου δώσετε 2 λεπτά. Ψσσ, δηλοφόσαυρος, πολύ ωραίο. Θα μου δώσετε 2 λεπτά. Γιατί πρέπει να φτιάξω ένα control center. Δεν έχω control center. Πού βαδίζουμε στη σήμερα ημέρα. Τι έχει πάει λάθος στον προγραμματισμό μου. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό. Λοιπόν, γιατί εδώ βλέπω γίνεται λίγο χαμούλης. Ελπίζω να μην τραπετεύσει. Πού είναι? Α, έχει ξαπλώσει εκεί πέρα. Okay. Χρειάζεται να φτιάξω δηλοφόσαυρους. Κλουβί για δηλοφόσαυρους. Το ίδιο γιολί λοιπόν και εδώ πέρα. Όπα. Έχουμε και τραυματίες. Προφανώς είναι τελευταίο chapter, θα μου τα ρίξει όλα μαζί να δει το παιχνίδι τι έχω μάθει και τι δεν έχω μάθει. Πιθανότητα θα τα δούμε όλα μαζί. Είναι άρρωστος γενικότερα εδώ ο Αλμπερτόσαυρος. Που του λείπουνε πέτρες. Μισό λεπτάκι, πρώτα θα φτιάξουμε τις πέτρες γιατί εδώ βλέπω. Φύγετε, φύγετε. Α, έχει χρώμα! Ναι, μισό λεπτάκι. Πρέπει να φτιάξουμε όπως είπαμε το περιβάλλον μας. Γιατί τόσο μικρό χώρο, το υπόλοιπο δεν τον νοιάζει. Θέλει sand και rock. Θα φτιάξουμε λίγο rock εδώ, στη βραχώδη αυτή περιοχή. Θα φτιάξουμε λίγο sand δίπλα στην πέτρα. Και νομίζω δεν έχει μείνει τίποτα, 100%. Έτσι απλά, μπράβο ρε Αλμπερτόσαυρε, είσαι τέλειος. Εγώ παρόλα αυτά πρέπει να φέρω... τελείωσε το ρεύμα. Resupply, transport, 6 δηλοφόσαυρους, θα γίνουν όλα ένα-ένα. Απλά πέφτει πολύ δουλειά τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δεν ξέρω αν μπορώ να τους βάλω μαζί με τους άλλους δηλοφόσαυρους, θα το τσεκάρω. Αφού πρώτα θέλω να κάνω resupply εδώ πέρα. Γέμισε το, τέλεια. Θέλω να ξεκουράσω την επιστήμονά μου αυτή. Τέλεια. Και όχι αυτόν ακόμα, αυτός θα κάνει άλλη μια ανακάλυψη. Θα φύγει τώρα για άλλη χώρα, για άλλη πόλη και θα πάει να φέρει κάποιον δεινόσαυρο που δεν έχω ιδέα. Τρούντον ξέρω τι είναι, κρυολοφόσαυρος δεν θυμάμαι αν ξέρω τι είναι. Θα φέρω χερεράσαυρους. Δεν ξέρω καν τι είναι, γι' αυτό πάνω τους φέρω. Εδώ το μεταξύ έχουν ανάψει καπνογόνα, λες και είναι οι φίλαθλοι του Ηρακλή, δεν ξέρω τι φάση. Πάμε να δούμε τους δηλοφόσαυρους. Έχουμε ξεχάσει να κάνουμε βασικά πράγματα στους δηλοφόσαυρους, όπως το να βγάλω λίγο από το φύλλωμα των δέντρων, να βάλω μια πισίνα, κάτι ρε αδερφέ, και μετά το status check θα δούμε τι θα γίνει. Εμείς θέλουμε λίγο να γιατρέψουμε αυτούς. Πού είναι το ασθενοφόρο μας? Είναι εδώ πέρα, direct control. Πάμε να πολεμήσουμε. Όχι, κοιτάξτε να δείτε πως είναι κατηφόρες εδώ, το έχετε παρατηρήσει? Νομίζω λίγο δύσκολο να ακολουθήσω τους δρόμους. Τσακιστούμε.
Ωραία, πάω να κατρέψω το αρρωστημένο μας εδώ πέρα, το ρεμπορτο σαβράκι, πώς λέγεται, Αλμπέρτο Ρομπέρτο. Πάμε. Οκ. Okay. Και πάμε... να δούμε τι γίνεται. Σκάνινγκ. Okay. Α, έχει καταπιεί ένα τηλέφωνο. Και το έλεγα. Και το έλεγα ότι είναι τηλέφωνο. Τι έχει γίνει εδώ πέρα. Όχι, σηκώθηκε. Και έχουμε και τρεις χερερασάουρους. Όχι, τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Επικίνδυνο φαίνεται. Δώσουμε δύο λεπτάκια παρόλα αυτά. Βλέπω εδώ ο τύπος έχει καταπιεί ένα τηλέφωνο, όντως. Το ακούτε. Φύγετε, φύγετε. Σας προειδοποίησε. Oh, fence broken. Οι δηλοφόσοροι μας την έκαναν. Oh, man. Θύμωσαν. Πού είναι το Ranger? Το team? Πού είναι το? Εδώ είναι. Τι δουλειά έχεις εδώ, ρε παιδί μου? Πήγαινε direct control. Υπάρχει πρόβλημα. Φεύγω μόνος μου. Φεύγω μόνος μου γιατί έχουν θυμώσει οι δηλοφόσαυροι. Oh, τράκαρα. Αυτός βγήκε ζωντανός από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Γεια σας. Ωραία. Πρέπει να επισκευάσω το φράχτη γρήγορα. Πριν φύγουν όλοι. Επί τη ευκαιρία να κάνω ένα status check. Α, τι ωραία. Αυτό είναι λεπτομέρεια παρόλα αυτά. Να φτιάξουμε το... Να, θα φτιάξουμε. Ωραία, το φτιάξαμε. Οπότε έχουν μείνει μόνο δύο τύποι εδώ πέρα, με τους οποίους θα καταφέρουμε να τους... Τι να τους κάνουμε τώρα. Και είναι και άρρωστοι. Okay, είναι και άρρωστοι. Τα πράγματα δυσκολέψανε αρκετά. Δεν θα φέρω άλλο δεινόσαυρο τώρα. Θέλω αυτό με το ελικόπτερο να φέρει αυτό τον δεινόσαυρο να τον κοιμήσει βασικά. Χειρερασόσαυρε, συγγνώμη, αλλά δώσουμε άλλα δύο λεπτά. Κρατήστε τον στον ουρανό για πάντα. Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τους δεινόσαυρους εδώ. Αν και αυτός εδώ κοιμήθηκε, κοιμήθηκε. Οκ, okay. Αλμπερτόσαυρε. Να σε μαζέψουμε και να σε πάμε εδώ. Να γιατρευτείς. Από τον τύπο εδώ πέρα, τον Cases ή Cassis. Cassis, τέλος πάντων, ναι. Μετά έχουμε δύο πράγματα να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, να πετύχουμε αυτόν. Με τη μία θα είναι. Οκ, okay, είναι μικρός, οπότε χρειάζεται μόνο μία. Ωραία, το πέτυχα. Τέλεια. Σας αφήνω εσάς εδώ, δεν μας νοιάζει καθόλου. Μπορούμε απλά να σας δώσουμε άλλα δύο λεπτά, σε παρακαλώ πολύ. Σε ξεχνάω, έχουμε δουλειές. Αυτό πρέπει να πάει εκεί και ο άλλος πρέπει να πάει εδώ πάλι. Ωραία. Ο Αλμπερτόσαυρος νομίζω είναι μια χαρά. Ναι, είναι μια χαρά. Οπότε τον παίρνουμε να τον πάμε στο κλουβί του. Και ταυτόχρονα... Α! Infected food source. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό εγώ? Θα τους υπνοτήσω όλους. Και μετά βλέπουμε. Ταυτόχρονα εγώ θέλω επιτέλους να φτιάξω και το καινούριο κλουβί. Το οποίο θα είναι εδώ πέρα. Και πρέπει να βάλουμε μια πόρτα η οποία ξέρω εγώ θα είναι αυτή εδώ. Πάλι έσπασε ένα fence, λέει. Ποιο fence έσπασε τώρα? Δηλαδή με έχει κουράσει τελείως οι δηλοφόσαυροι. Θα φάνε ξύλο στο τέλος. Θα το βάλω μέσα στους δεινόσαυρους εδώ τους υπόλοιπους. Αλόσαυρους, αλμπερτόσαυρους. Εσάς μπορώ επιτέλους να σας κάνω transport. Πάμε να δούμε. 1, 2, 3. Δεν έχω βάλει νερό βέβαια. Και τώρα χρειάζομαι το ασθενοφόρο, παιδιά. Το οποίο θα πάει μόνο του να τσεκάρει τι αρρώστια έχουν πάθει αυτά εδώ. Τι έχουν πάθει επιτέλους. Ας φέρουμε και με τριακανθόσαυρους. Για να προχωράει και η ιστορία λίγο. Ταυτόχρονα εδώ βλέπω έρχονται. Α, είναι μικροί. Είναι μικρούλιτα, σαν ράπτορες είναι. Και δεν έχω λεφτά. Α, έχουμε και τέτοια εδώ. Οκ. Okay. Φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε λεφτά. Για να δούμε τι αρρώστιες έχουμε τώρα. Ράμπις. Τι είναι το ράμπις? Ένα θεός ξέρει. Και πώς γιατρεύεται τώρα αυτό? Εξαιτίας αυτής της αρρώστιας είναι επιθετικό. Start research. Πρέπει να γίνει research, παιδιά. Πιάσαμε τους μετρακαθόσαυρους. Επικίνδυνος φαίνεται και αυτός. Δώσουμε δύο λεπτά παρόλα αυτά. Πρέπει να δούμε πώς να γιατρέψουμε αυτό που έχουν. Να το, αυτό εδώ είναι. Take a photo, λέω, από ένα δεινόσαυρο με rabies. Οκ. Okay. Πρέπει να βγάλω απλά μια φωτογραφία. Τέλος πάντων, πάμε να βγάλουμε τη φωτογραφία που μας ζητάει για να μπορέσουμε να γιατρέψουμε τους δηλοφόσαυρους.
Παράλληλα, το σκορ το έχω φτάσει 2.700 στα 3.300. Λίγο ακόμα θέλει για να το φτάσουμε. Αλλά θέλει πολύ τρέξιμο, βλέπω, παιδιά. Έχει γίνει επικίνδυνα δύσκολο πλέον. Για πάμε. Λεφτά μαζεύονται σιγά σιγά πάλι. Το οποίο και αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίσαμε πρώτη φορά τώρα. Και για να δούμε εδώ τη φωτογραφία που ζητάει. Έβγαλα κάτι. Δεν ξέρω αν μας κάνει. Μας κάνει. Οπότε πάμε να δούμε αν μπορούμε να το φτιάξουμε. Και παίρνω το στενοφόρο και πάω να τους πυροβολήσω αντιβιώσεις. Μπας και γιατρευτούν αυτά τα πράγματα. Κάντε βουτιές. Περνάω. Δώσ' μου δύο λεπτάκια για τους μετρακαθόσαυρους, γιατί έχουμε δουλίτσα που είναι ο τράκαρα. Κόπηκαν τα φρένα. Ίσως δεν είναι δύσκολο να τους πετύχω, γιατί τους έχω κοιμήσει σχεδόν όλους. Έτσι που είναι κοιμισμένοι, θα φάνε τη σφαιρούλα τους. Τσικ. Ωραία. Ο δεύτερος είναι εκεί. Τέλεια. Ο τρίτος είναι εκεί. Αστόχησα. Τον πέτυχα. Τέλεια. Πάμε και στον επόμενο. Ωραία. Και είναι και ένας εκεί μακριά. Σιγά με το πετύχω. Οπότε πάω από εκεί. Πάω να είμαι σίγουρος. Και ο άλλος έχει βγει εκτός. Σε άλλο κλουβί είναι πλέον. Άμα σε φάει ο Αλμπερτόσαυρο, θα σου πω εγώ. Ωραία, πέτυχα και τον άλλον εκεί μακριά. Μπράβο μου. Ωραία, αφού έκανε disinfect, έφυγε αυτή η αρρώστια. Μια για πάντα από το πάρκο. Δώσ' μου δύο λεπτάκια με την Ακανθόσαυρε. Τώρα θα έρθει και η σειρά σου να φτιάξουμε τα fences εδώ πέρα για να μπορέσουμε να τελειώνουμε με αυτό εδώ το κλουβί. Οι δηλοφόσαυροι μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Και έφτιαξα και αυτό. Και νομίζω πως το μόνο που μένει είναι να μαζέψουμε έναν δηλοφόσαυρο που έχει πάει όπου να είναι. Αυτό εδώ που μένει μαζί με τον Αλμπερτόσαυρο. Δεν ξέρω αν συμπαθιούνται βέβαια. Δεν του αρέσει που μένουν μαζί. Είναι πρόβλημα. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να φτιάξω και ένα κλουβί ακόμα δίπλα στους δηλοφόσαυρους, όπου θα μπει η πόρτα. Τρανσπορτ επιτέλους τους με τρακανθόσαυρους. Νομίζω πως ήρθε η ώρα τους. Ένας και ένας δύο. Ταυτόχρονα να στείλουμε εμείς επιστήμονα να τελειώσει και με τους κρυολοφόσαυρους. Δεν ξαναπαίρνω τους Τρούντον που λέει. Τα Τρούντον που είναι 8, όπως είναι δηλοφόσαυροι που είναι 6, θα είναι πολύ ζόρι. Οπότε εδώ να είναι λίγα και καλά. Να μετακινήσουμε αυτόν εδώ τον δηλοφόσαυρο να πάει δίπλα. Και φέραν και καινούργιους δεινόσαυρους εδώ πέρα. Για να το δούμε. Με τρακανθόσαυρους. Θέλει και status check, λέει. Σαν τίγρης. Α, κοίταξε πράσινα χρώματα και κίτρινα. Πανέμορφος είναι. Πανέμορφος. Πρέπει να κάνουμε status check παρόλα αυτά, γιατί ενδεχομένως να θυμώσουν και να μας σπάσουν τα πάντα. Το έχουμε ξαναπεί το έργο. Ωραία. Α, έκανα το σκορ που χρειάζεται και σου λέει να έχεις 80% σε όλους τους δεινοσαύρους σου για 1,5 λεπτό. Και φέραμε κρυολοφόσαυρους, οι οποίοι έχουν όντως λοφείο. Οκ, τους πήρα και τους δύο από ό,τι φαίνεται. Give me 2 λεπτάκια. Αν και δεν ξέρω αν θέλω πλέον να τους φέρω. Θέλω απλά να γίνει δουλίτσα. Μου ζητάει το 8%. Fence broken προφανώς και βγήκαν έξω οι μητρακανθόσαυροι, γιατί έκανε 20 χρόνια το Ranger Team να έρθει να τσεκάρει τις ανάγκες τους. Θα χρειαστεί να τους υπνοτίσουμε. Και πρέπει να δούμε τώρα ο μητρακανθόσαυρος. Του κάνει και αυτού missing prey. Οπότε ένα λεπτάκι να βάλουμε κατσίκε. Κατσίκες και εδώ πέρα, να το. Και νομίζω πως θα είναι μια χαρά. 100%. Γιατί στο territory έχει ακριβώς ό,τι χρειάζεται. Οπότε μετράει αντίστροφα ο χρόνος εδώ πέρα. Για το 1,5 λεπτό που ήθελε. Φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο και βάζω το χρόνο να κυλήσει γρήγορα για να δούμε αν μου δίνει και άλλο task. Αν δεν μου δίνει άλλο task και τελειώνει εδώ πέρα το campaign, νομίζω πως με αυτή την κρίση που αντιμετωπίσαμε τα καταφέραμε παραπάνω από το εύκολο, ξέρω εγώ πώς να το πω. Νομίζω το καταφέραμε. Θέλω να πω ότι αυτό το σενάριο ήταν από τα πιο δύσκολα που έχω παίξει. Ήθελε πολύ τρέξιμο. Σαν αποχαιρετιστήριο μου φαίνεται αυτά που λένε. Are we happy? Sorta? Δεν ξέρω. Σόρτα. Okay, δώσουμε το mission complete. No. Α, όχι, δεν απάντησε σε μένα. Okay. Όσο αυτοί μιλάνε, εντωμεταξύ έχει φάει ξύλο το Ranger Team. Αλλά mission complete California. Δεν τα καταφέραμε. Αποχαιρετιστήριο βιντεάκι που τη βλέπω εδώ πέρα. Μιλάνε έτσι πάλι ποιητικά, λέει ο κυνηγός, γίνεται κυνηγημένος και τέτοια πράγματα. Και βλέπω τους δεινόσαυρους να κυκλοφορούν έτσι ελεύθεροι. Πώς θα τελειώσει επικά.
Όχι, έτσι, απλά θα κλείσει η οθόνη προς το μαύρο. Οκ. Και σου λέει Chaos Theory, λέει. Well done, λέει, που έκανες ολοκλήρωση του campaign, λέει, γιατί δεν δοκιμάζεις το Chaos Theory στο Jurassic Park. Βοήθησε, λέει, τον Dr. John Hammond να συνειδητοποιήσει το όνειρο του Jurassic Park, λέει, καθώς μαθαίνει πώς να φτιάξει ένα ασφαλές και κερδοφόρο πάρκο για τους θεατές. Θα ήθελα Chaos Theory. Είναι ολόκληρο story εδώ πέρα. Το Chaos Theory επιτρέπει στους παίκτες να ξαναεπισκεφτούν πολύ σημαντικές στιγμές κομβικές του Jurassic Park και του Jurassic World τις ταινίες και να βάλεις το δικό σου λιθαράκι στο τι θα συνέβαινε εάν σενάριο. Οκ, μοιάζει καλό. Το campaign το κάναμε 100%, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Οπότε κάπου εδώ η σειρά με το campaign τελειώνει και τα λέμε στην καινούργια σειρά που θα είναι για το Chaos Theory του Jurassic World Evolution 2. Αυτά από μένα, παιδιά. Ελπίζω το επεισόδιο να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, γενικά αφήστε ένα like. Κάντε και ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη και δεν θέλετε να χάνετε επόμενα βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.